Αυτές τις ώρες που ο Παλαιστινιακός λαός δέχεται τη σφοδρή, βάρβαρη επίθεση και το μακελιό του Ισραηλινού στρατού στη Γάζα, αυτές τις ώρες που χιλιάδες πρόσφυγες περνούν από τα σύνορα με την Αίγυπτο στη Ράφα, αναζητώντας τουλάχιστον να μπορέσουν να γλιτώσουν από τη βαρβαρότητα του κράτους του κατοχικού του Ισραήλ, την ίδια ακριβώς στιγμή, εδώ στη Σάμο, η κατάσταση είναι εκρηκτική, ήδη το κέντρο είναι υπερπλήρες, ήδη 800 άνθρωποι κοιμούνται κατάχαμα, ήδη υπάρχει τεράστιο πρόβλημα υδροδοσίας και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την υγεία και συνολικά την υγιεινή των ανθρώπων που βρίσκονται εδώ, περιμένοντας για μήνες προκειμένου να καταγραφούν και την ίδια ώρα να μην έχουν το δικαίωμα να βγουν έξω. Όλη αυτή η κατάσταση λοιπόν που έχει διαμορφωθεί είναι ακριβώς αποτέλεσμα των υπεριαλιστικών πολέμων όπως έχουμε στην Ουκρανία, αλλά και της σφαγής του Ισραηλινού στρατού στη Γάζα και ταυτόχρονα της στήριξης και της εμπλοκής της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία προωθεί την αντίληψη του λεγόμενου δικαιώματος στην αυτοάμυνα του Ισραήλ και με την απαράδεκτη εμπλοκή της με βάσεις, με φρεγάτες, με κάθε είδους διευκόλυνση, σπέρνει ακριβώς το φυτίλι του πολέμου ευρύτερα στην περιοχή και ακριβώς απέναντι στην κατάσταση αυτή που διαμορφώνεται, νομίζουμε ότι είναι κρίσιμο ζήτημα να συνειδητοποιηθεί ότι είναι εκτός πραγματικότητας οι δηλώσεις του κυρίου Κερίδη, ο οποίος καλλιεργεί τον εφησυχασμό. Την ίδια ώρα λοιπόν που η κατάσταση στα νησιά είναι εκρηκτική, την ίδια ώρα που εντείνεται ο εγκλωβισμός, ο οποίος είναι και απαράδεκτος και διαμορφώνει συνθήκες που οι πρόσφυγες να εγκλωβίζονται στα νησιά με βάση τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, με βάση συνολικά το νομοθετικό πλαίσιο, το απαράδεκτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων, που στήριξαν όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά και η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ παλιότερα. Άρα από αυτή τη σκοπιά σήμερα χρειάζεται να απαντηθεί αποφασιστικά, να τερματιστεί τώρα η σφαγή στην Παλαιστίνη, να μπορέσει να δοθεί στήριξη και ανακούφιση στον Παλαιστινιακό λαό, ο οποίος είναι πρώτη εθνικότητα στους πρόσφυγες στην χώρα μας, και ταυτόχρονα να σταματήσει τώρα κάθε εμπλοκή. Ταυτόχρονα, με την ευκαιρία της επίσκεψής μας, συζητήσαμε με τους εργαζόμενους, η κατάσταση είναι εκρηκτική, με την έννοια ότι και τα προβλήματά τους είναι πολλά. Οι περισσότεροι δουλεύουν σε άθλιες εργασιακές σχέσεις, χωρίς να είναι καν μόνιμοι, ενώ το προσφυγικό είναι δεδομένο ότι δεν πρόκειται να σταματήσει. Παρ' όλα αυτά, η κατάσταση με το προσωπικό είναι για άλλη κατάσταση, δηλαδή για ελάχιστους πρόσφυγες και όχι αυτούς που καλούνται να διαχειριστούν εδώ σε αυτές τις συνθήκες. Και την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι πρέπει να αντιμετωπίσουν και την απληρωσιά, όπως είναι οι εργαζόμενοι του ΕΟΔΗ που λήγουν και οι συμβάσεις τους και τους χρωστάνε δεδουλευμένα. Την ίδια ώρα δεν υπάρχει γιατρός μόνιμος, αλλά είναι εθελοντές και ορισμένοι από το στρατό επικουρικά. Πρόκειται δηλαδή για μια κατάσταση που διαχειρίζονται ως γνωστόν οι διάφορες ΜΚΟ και με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την ποιότητα των υπηρεσιών για τους πρόσφυγες, αλλά και για την εγκατάσταση που διαμορφώνεται με τους εργαζόμενους, οι οποίοι πρέπει να διεκδικήσουν μόνιμη και σταθερή δουλειά και για το υγειονομικό κομμάτι, αλλά και για όλες τις υπηρεσίες που στελεχώνουν εδώ στο κέντρο και στα υπόλοιπα κέντρα και στα νησιά. Από αυτή τη σκοπιά έχει ιδιαίτερη σημασία η αυριανή κινητοποίηση των εργαζομένων και στη Σάμο και στα άλλα τα νησιά που διεκδικούν άμεση ανακούφιση για τα ζητήματα της υγείας, των νοσοκομείων, της στελέχωσης, του με μόνιμο σταθερό προσωπικό που να έχει συλλογικές συμβάσεις και να μην υπάρχει εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση που προωθούνται στα νησιά, με την στελέχωση με άμεσα όλες τις αναγκαίες ειδικότητες.
και το επόμενο διάστημα και οι νησιώτες, σε κάθε νησί θα γίνουν κινητοποίησεις αύριο στις 2 του Νοέμβρη, αλλά και στις 6 του Νοέμβρη στην Αθήνα, θα δοθεί ένα αποφασιστικό μήνυμα ότι τα δικαιώματα των νησιωτών, το δικαίωμα στο να μπορούν να γιατροπορευτούν, να μπορούν να έχουν στελεχωμένα νοσοκομεία, κέντρα υγείας, είναι πρώτης γραμμής ζήτημα, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου και θα το διεκδικήσουν αποφασιστικά ενάντια στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενάντια σε όλες τις κυβερνήσεις που διαχρονικά διωγγώνουν και οξύνουν τα προβλήματα. Είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και το επόμενο διάστημα θα πάρουμε αγωνιστικές πρωτοβουλίες για να διευρυνθεί και το κίνημα αλληλεγγύης απέναντι στον Παλαιστινιακό λαό, αλλά και η πάλι για τα δικαιώματα των εργαζομένων.